είμαστε λοιπόν για να κλείσουμε, νομίζω, με τη, μία, με τη μία, και μοναδική δράση που δεν πρέπει να χάσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι μία δράση, αλλά χωρίζεται σε δύο μέρε και πολλέ, πολλέ, πολλέ εκδηλώσει. Οπότε, όλο σε κάποιο κτίριο απ' έξω, εμβληματικό ή και όχι, θα, συζη... θα συναντήσουμε την ομάδα του Open House ή τι ομάδε. Πώ είστε, Ρενάτα, 550 θελοντέ oh. 67 κτίρια, 66 μάλλον, γιατί είχαμε μία τελευταία κύρωση τελευταία στιγμή. Και τρει διαδρομέ. Πού του βρήκατε, ρε παιδιά, όλου αυτού. Ε, πάντα του είχαμε. Από το 2012, αυτό το οποίο κάνει ιδιαίτερη την εκδήλωσή μα είναι ότι στηρίζεται στον αθελοντισμό και έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από ε, τα παιδιά μα, τα οποία είναι έτοιμα να ξαναγήσουν τον κόσμο. Οπότε πω, πω, τι ωραία που θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να κάνει καλό καιρό, καταρχήν. Καλό θα κάνει. Εννοώ να μην βρέχει κατά τα άλλα, μην κοιτάτε. Στη Θεσσαλονίκη ζούμε, βαριάδε θα έχουμε πάντα. Το είδα τον καιρό. Ο καιρό θα είναι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πες μου ότι δεν πρέπει να χάσουμε γιατί κλείνουν και τα 10 χρόνια. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. 10 χρόνια πριν χάσουμε. Στην Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε το 12 και τώρα επανερχόμαστε στο επαιτειακό event. Ωραία. Είναι και σημαδιακό. Είναι το πρώτο κανονικό event μετά την πανδημία. Mm -hmm. Οπότε έχουμε ένα πλήρε πρόγραμμα με τα παιδιά μα τα οποία περιμένουν να ξαναγήσουν το κοινό, στα κτίρια μα, στα κτίρια του Open House. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί έχω να κάνω. Έτσι, να σε παρακολουθήσει από εγώ. τη στάση μετρό τη Παπάφη που ανοίγει και το αμαξοστάσιο μέχρι τη, τα διαμερίσματα στον Εφέλη στο Πανόραμα. Ε, τα γραφεία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, διάφορα design ξενοδοχεία στην πόλη που δείχνουν και την τάση πλέον, ανοίγουν πάρα πολύ ωραία σχεδιαστικά ξενοδοχεία. Το κάτω πέρσο, το κάτω ναι, το κάτω πέρσο έχει, έχει συμμετέχει πολλές, πολλές χρονιές. Mm -hmm. ε, το Electra Palace ηλεκτρα η αγορά Τα γραφεία του Μπίτρουτ ανοίγουν για να μπείτε κατευθείαν. Τα γραφεία των Beatroot, εξαιρετικό κτίριο. Όσοι έχουν πάει, έχουν φύγει με τι καλύτερε εντυπώσει. Είναι ε, ένα εξαιρετικό γραφείο, μας έχει κάνει και το λογότυπο. το δηλαδή, 2012 και παραμένει το λογότυπο μας, το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε και ανοίγουν φέτο τα γραφεία τους. Και ανοίγουν φέτο τα γραφεία τους γιατί από ό,τι βλέπω δεν θα ξέρετε πού να πάτε. Σε, πόσους έχουν, σε πόσα μέρη έχουν δηλώσει συμμετοχή, από ένα δικαιούται ο καθένα ή μπορεί να συμμετέχει σε όσα θέλει. Όχι, δεν ε, δηλώνουμε συμμετοχή. Αυτό είναι μια ερώτηση που μα κάνει πολύ συχνά ο κόσμο. Δεν χρειάζεται να δηλώσουμε συμμετοχή. Κάθε κτίριο έχει το δικό του ωράριο. Πηγαίνουμε εντό του ωραρίου λειτουργία του κάθε κτίριου ε, και περιμένουμε στην ουρά για να ξαναγηθούμε. Τηρείται σειρά προτεραιότητα με βάση το χρόνο άφηξη. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, κάθε φορά στο Open House, ότι βλέπουμε ε, ε, κτίρια τα οποία υπάρχουν στην πόλη. Αλλά ε, έπρεπε να έρθετε εσείς για να τα αναδείξετε. <laughs> πολύ χαίρομαι που το λες αυτό, δηλαδή... γιατί αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε. Γιατί η εκδήλωσή μα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, δεν απευθύνεται στου αρχιτέκτονε, ούτε στου σχετικού με το αντικείμενο. Και είχε μεγάλη απήχηση από την πρώτη και όλα στιγμή, γιατί ο κόσμο ενδιαφερόταν να μάθει για την πόλη του και να πούμε ότι φέτο έχουμε πρωτοφανή αριθμό ανθρώπων που έρχονται και από την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη για το Open House, αλλά και από το εξωτερικό. Είναι μια μεγάλη γιορτή δηλαδή τη πόλη. Είναι μια μεγάλη γιορτή αρχιτεκτονική. Όπου θα βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στην πόλη. Δεν θα είναι συγκεντρωμένοι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Να Επίση, το ενδιαφέρον, α πούμε, είναι στην έκθεση. Πώ γίνεται με τι μεγάλε εκθέσει, ναι, όπου θα όχι. είναι όλοι εκεί μαζεμένοι, δεν θα συναντήσετε κόσμο. Θα του βλέπετε ξεχυμένου σε όλη την πόλη. Ξεχυμένου όλη την πόλη. Γουρέ, ε, 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 υποθέτω ότι θα συναντήσει ο κόσμο που θα ε, κατέβει, ειδικά στο κέντρο. Γιατί ένα μεγάλο μέρο των κτηρίων είναι στο, στο κέντρο. Mm -hmm. ε, αλλά έχουμε από το Πανόραμα, στην Καλαμαριά, το Σιδηροδρομικό Μουσείο που είναι δυτικά όπου ξεκινήσατε πριν από 10 χρόνια έχοντας δει τις αντίστοιχες δράσεις που από χρόνια υπήρχαν στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια όταν γυρίσαμε από τα μεταπτυχιακά μα, ε, ναι νέοι τότε, και θέλαμε να κάνουμε κάτι για την πόλη. Κάτι Είδες έτσι μεταπτυχιακό Γιατί αν δεν πα μεταπτυχιακό, πώ θα σου έρθουν οι ιδέε τι γίνεται εκεί έξω να το φέρει στην πόλη σου. Σωστά. Είδαμε το Open House στο Λονδίνο που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο και όλοι το, όλο το Λονδίνο συζητούσε. Α, είναι το Σαββατοκύριακο το Open House. Το είδαμε κι εμεί ε, σαν φοιτητέ εκεί πέρα και όταν γυρίσαμε με αφορμή τα 100 χρόνια απελευθέρωση Θεσσαλονίκη, λέμε δεν το φέρνουμε και στην Ελλάδα και να δούμε τι θα γίνει. Και έτσι το φέραμε στη Θεσσαλονίκη αρχικά το 2012 και το 2014 κατεβήκαμε στην Αθήνα. Άρα θα ακολουθήσει και Αθηναϊκό. Τον Απρίλιο. Α! Α! Να το και τον Απρίλιο το Αθηναϊκό. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, Ρενάτα. Εγώ ευχαριστώ.